Η απόφαση του Πέτρο Ποροσέγκο να απαγορεύσει την είσοδο σε άντρες Ρώσους πολίτες από 16 έως 60 ετών αναγκάζει οικογένειες στην Ουκρανία να χωρίζονται. Στα σύνορα, πολλές γυναίκες περιμένουν τους άντρες και τα αδέρφια τους που έχουν ρωσική υπηκότητα και γι' αυτό δεν τους επιτρέπεται είσοδο στη χώρα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αιτιολόγησε την απόφασή του, λέγοντας πως θέλει να σταματήσει τους Ρώσους από το να σχηματίσουν ιδιωτικούς στρατούς. Η ένταση έχει χτυπήσει κόκκινο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία μετά από το περιστατικό στην Αζωφική θάλασσα και την αιχμαλωσία 24 ναυτών της Ουκρανίας. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανακάλυψε πως ο γιος της συνελήφθη από το ρωσικό στρατό την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Άντριου ζήτησε από κάποιους να με βρουν και να μου πούν ότι είναι καλά. Θέλει να μην ανησυχώ. Πολλές ουκρανικές οικογένειες έχουν παιδιά ή συζύγους που έχουν ρωσική υπηκότητα, καθώς συχνά γίνονται γάμοι ανάμεσα σε πολίτες των δύο χωρών. Αθελά τους βρίσκονται στη μέση των διασταυρούμενων πυρών Ουκρανίας και Ρωσίας.